πάμε λίγο στο κυβερνό κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί πέρα έχουμε μια αναδιοργάνωση σε πολλές έτσι γραμματείες, έχουμε την πρόσθεση νέων γραμματείων και τομέων. Και σε μία από αυτές, πιο συγκεκριμένα στη Γραμματεία Ποιότητα Ζωής και Εθελοντισμού, έχουμε ένα δικό μας πρόσωπο, μία Δυτικομακεδόνισσα με καταγωγή από την Πτολεμαϊδα και με ένα καλό βιογραφικό, την κυρία Πίστη Κρυσταλίδου, την οποία μάλιστα την έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κρυσταλίδου, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ευχαριστούμε για, την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για να σας ακούσουμε. Καταρχήν, καλή θητεία σας ευχόμαστε στα νέα σας καθήκοντα και σε αυτό το οποίο θα αναλάβετε πλέον. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, είμαι στον δρόμο και δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά και συγγνώμη για την. Θα πάμε και σύντομα τους άλλους. Εμείς σας ακούμε καθαρά πάντως. Κυρία Κρυσταλίδου, ποιότητα ζωής και εθελοντισμός, πιο συγκεκριμένα, ποια είναι τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβετε και ποιες είναι οι δράσεις που έχετε βάλει ως στόχο. Καταρχάς, είναι μια πολύ τιμητική θέση και θα ήθελα και από το βήμα που μου δίνετε να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του κόμματος και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη που μου επιστέφθηκε μια τόσο λεπτή ας πούμε γραμματεία που πραγματεύεται πραγματικά δύο θέματα που μας αφορούν όλους, την ποιότητα στη ζωή μας και δεν είναι, η ποιότητα στη ζωή μας δεν είναι κάτι υποκειμενικό, μετριέται και ο εθελοντισμός, ο εθελοντισμός στον οποίο βασίστηκε η ελληνική κοινωνία και στηρίχθηκε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε και περνάμε ίσως ακόμα. Οι στόχοι είναι πολλοί. Θα μου επιτρέψετε να σας τα αναπτύξω κάποια άλλη στιγμή και με άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Η ευθύνη είναι μεγάλη. Είμαι πολύ έτσι, χαρούμενη, γιατί θα συνεχίσω να κάνω κάτι που κάνω ήδη. Όπως ξέρετε, με το Wing Cancer έχουμε αναπτύξει πολλές εθελοντικές δράσεις. Έτσι, για τον καρκίνο, για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ναι, ναι, στον καρκίνο είχαμε εστιάσει. Και προφανώς συνεχίζω κάτι που μου αρέσει να κάνω και είμαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Θα δούμε δράσεις μέσω αυτής της γραμματείας και στην ελληνική περιφέρεια και στην περιοχή μας ειδικότερα. Κύριε Μαυρίδη, εννοείται ότι θα δούμε δράσεις και αυτός είναι ο στόχος, γιατί θέλουμε να ανοίξουμε το κόμμα. Ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα, έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά. Να ανοίξουμε τις πόρτες, να κουραστούμε τους πολίτες, εμείς οι ίδιοι, τα προβλήματά μας, να τα μεταφέρουμε εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε. Και επειδή φαντάζομαι έχετε και ένα μακρύ βιογραφικό όπως υπάρχει όσον αφορά αυτό που λέμε για τις κοινωνικές δράσεις, μία από τις δράσεις φαντάζομαι που θα καταπιαστείτε θα είναι και το θέμα του τσιγάρου, μιας και έχουμε και την καθολική απαγόρευση, ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι, αυτό είναι ένα στίχημα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του. Ναι, αυτό δεν αφορά την εθελοντική δράση, τις εθελοντικές δράσεις, αφορά την απόφασή μας να έχουμε ποιοτική υγεία και ποιοτικό τρόπο ζωής. Είναι δικό μας προσωπικό θέμα να επιλέξουμε να ζούμε σε καλύτερο περιβάλλον, εννοώ σε πιστό περιβάλλον και να σεβόμαστε την υγεία των άλλων, των ανθρώπων δηλαδή που δεν καπνίζουν. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει δράση για τις παιδικές χαρές, ξέρετε ότι έχουμε προσπαθήσει να πείσουμε τον κόσμο να μην δίνει το κακό πρότυπο στα παιδιά του. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά όχι, δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό, εννοείται. Πολλές φορές τα παιδιά μας δείχνουν τους δρόμους και αυτό οφείλεται κυρίως στους δασκάλους, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και στους εθελοντές που πηγαίνουν στα σχολεία και φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε στόχο να πάτε στα σχολεία, στους νέους ανθρώπους, στους αυριανούς πολίτες, να δείξετε Κοιτάξτε, πράγματα. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε και εκεί να καταλήγουμε και αυτό είναι και το έλλειμμα που έχουμε. Ακόμα και η εθελοντική αιμοδοσία, δηλαδή τα παιδιά πρέπει να είναι προετοιμασμένα και να ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να δίνουν αίμα, πόσο σημαντικό είναι να γίνουν δόθλες μυελίου των οστών. Αν και νομίζω ότι τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας λειτουργήσαν, όπως σας είπα και στην αρχή της επικοινωνίας μας, χάρη στον εθελοντισμό, χάρη στην αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή της χώρας μας κρατήθηκε σε πολύ δύσκολες και αδίκως συνθήκες, ακραίες μάλλον συνθήκες. Ότι αυτό ναι. που λέμε ο θεσμός της οικογένειας, η βοήθεια προς το γείτονα, είναι αυτό που μας κράτησε. Αλήθεια είναι, ναι. όταν έχουμε δύσκολες στιγμές, νομίζω ότι ενωνόμαστε. Ναι, γινόμαστε ένα και αυτός είναι ο στόχος. Και έχουμε και τα πρόσφατα περιστατικά και γεγονότα με οικογένειες που περνούσαν δύσκολα με τα παιδιά τους, που όλος ο κόσμος βοήθησε για να βρουν τα παιδιά τους μια ευκαιρία να ζήσουν. Μάλιστα. Κυρία Κρυσταλίδου, ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Ελπίζουμε σύντομα να τα πούμε και από κοντά.
Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι πάντα Γνώμονας για μένα είναι η περιοχή μας, έτσι, γιατί την αγαπώ και θέλω πάντα να είναι ο πρώτος μου και ο τελευταίος μου στόχος.